Η επιστημονική εκπαίδευση στελεχών στον τουρισμό και η τεχνοκρατική προσέγγιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δίνει τη δυνατότητα για ακόμη πιο στενές συνεργασίες της περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο, οι οποίες φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά αποδοτικές, όπως αποδείχθηκε και από την επιτυχή έκβαση του συνεδρίου για το δρόμο του μεταξιού που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Είναι η πρώτη φορά που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εκπονεί μεταπτυχιακά προγράμματα για τον τουρισμό. Οι φοιτητές ζητάνε τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την παραγωγή. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες να συνδέσουμε το μεταπτυχιακό με την τουριστική βιομηχανία αλλά και με τις τοπικές αρχές. Το μεταπτυχιακό μας έχει τρεις κατευθύνσεις. Η μία είναι τουρισμός και περιφερειακή ανάπτυξη, η άλλη είναι περιβάλλον και υφόρος τουρισμός και τρίτη είναι πολιτιστικός θρησκευτικός τουρισμός. Οπότε καλύπτουμε, μπορούμε να πούμε, σχεδόν όλα τα πεδία που αφορούν στον τουρισμό. Είναι μια προσπάθεια που μόνο ένα μεγάλο πανεπιστήμιο όπως το Αριστοτέλειο θα μπορούσε να κάνει, επειδή ακριβώς καλύπτουμε τα περισσότερα επιστημονικά πεδία και είναι ένα μεταπτυχιακό το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έβαλε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στον εκπαιδευτικό χάρτη του τουρισμού. Τα 41 τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου έχουν δρομολογήσει 150 μεταπτυχιακά για τον ακαδημαϊκό χρόνο 2019-2020. Η παρουσίαση των προγραμμάτων στους ενδιαφερόμενους έγινε σε εκδήλωση στο ΚΕΔΕΑ. Μια θέση αντιστοιχεί σε δύο φοιτητές, λένε οι ακαδημαϊκοί και σχολιάζουν πως η επιλογή γίνεται με βασικό κριτήριο την έβρεση δεξιοτήτων και εξειδίκευσης που θα βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο να μπει στην αγορά εργασίας. Υπήρχαν 450 αιτήσεις για παρακολούθηση από τους φοιτητές και φοιτήτριες και άλλους ενδιαφερόμενους, αλλά και γενικά υπάρχει μια κίνηση ανθρώπων που έρχονται και ρωτάνε, βλέπουν, ενημερώνονται, πληροφορούνται, αλλά ούτως ή άλλως πλέον στην ηλεκτρονική εποχή όλα αυτά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Η ζήτηση είναι περίπου διπλάσια της προσφοράς, δηλαδή περίπου για κάθε μία θέση υπάρχουν δύο κατά μέσο όρο. Έτσι, σε κάποια είναι τρία, σε κάποια είναι ένας. Άλλοι θέλουν να μείνουν εδώ, άλλοι θέλουν να πάνε έξω. Καλό είναι να πηγαίνει κανείς και σε μία άλλη χώρα, αρκεί να γυρίζει μετά. Αυτό είναι. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ενημερωθεί και από το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.